σούτ από τα δεξιά. Με τα παράπονα της ΑΕΚ στο 92 για πέναλτι που ζήτησε ο Μπούρμπος από το Μόρις και δεν έδωσε ο διαιτητής Βασάρας. Για να δούμε το μακρινό σουτ του Ίβιτς. Ο Γκαλίνοβιτς διώχνει με τις γροθιές και ο Βίντρα μακριά. Πρώτο σουτ στο παιχνίδι από τον Ίβιτς. Ο Μπασινάς στο κορνέρ. Ο Ίβιτς έβγαλε άμυνα με το κεφάλι. Ο Γκονζάλες στο σουτ μακριά από την εστία του Χιώτη. Σέζαρ. Καλή ενέργεια έκανε. Μπαλιά κατά το Σοάρες. Ο Γκαλίνοβιτς βγαίνει. Το σουτ επέμβαση από τον goalkeeper Παναθηναϊκού. Περάσε ο Βίντρα από το Σέζαρ. Αφήνει στο Βόουτερ. Η σέντρα του κατά τον Κωνσταντίνου. Αυτός πήρε την κεφαλιά. Εντυπωσιακή επέμβαση του Χιώτη. Φάω λίγο πριν από τη συμπλήρωση μισή ώρα αγώνα. Ο Λιμπερόπουλος δεν κατάφερε να πιάσει το σούτ. Έφυγε η μπάλα και από το Μόρα. Είναι out. Ο Γκονζάλες βιάστηκε να το εκτελέσει. Έκανε λάθος ο Κόντι στην επέμβαση. Παίρνει ο Παπαδόπουλος το σούτ ψηλά από την εστία του Χιώτη. Βόουτερ. Ζήτησε φάουλ ο Ίβιτς. Άφησε ο Βασάρας που είναι δίπλα στις φάσεις. Βόουτερ έχει πολύ χώρο μπροστά του. Τώρα μοιράζει για τον Κωνσταντίνο. Αυτός βγαίνει από την περιοχή, γυρίζει τη σέντρα, επικίνδυνα δοκάρι, μεγάλη φάση για τον Παναθηναϊκό. Στο 38 η κορυφαία στιγμή του αγώνα, από το καταπληκτικό πλασέ του Κωνσταντίνου, δύσκολη θέση, γύρισε την μπάλα, τη βρήκε στο δεξί δοκάρι και απομακρύνθηκε από την εστία του Χιώτη. Πλασέ όνειρο από τον Κύπριο, περνάει πάνω από το Χιώτη, βρήκε και στο οριζόντιο και στη συνέχεια στο κάθετο δεξί δοκάρι, διπλό δοκάρι δηλαδή εδώ, από τον Κωνσταντίνου στο 38. Παπαδόπουλος, ο Βόουτερ, κοντράριο Κόντις, παίρνει ο Κατσουράνης, άνοιξε την μπάλα λίγο παραπάνω, είναι ο Γκονζάλες κοντά, έρχεται και ο Κότσιος για βοήθεια, κρατάει ο Γκονζάλες, αφήνει στον Παπαδόπουλο, αυτός δοκιμάζει το σουτ, out. Γεμίσμα και τον Λιμπερόπουλο. Κατέβασε υπό την πίεση του Γκούμα, πέρασε για το Σοάρες, ευκαιρία για την ΑΕΚ, out! Στο 56 η ΑΕΚ αγγίζει τον γκολ με τον Σοάρες. Φάω και τον Παναθηναϊκό με τον Μπασινά. Αυτός γεμίζει, ο Άλβες έβγαλε, μπάλα δεν απομακρύνθηκε όμως, παίρνει ο Μίνχ. Νέα σέντρα, ξανά ο Άλβες. Μπάλα βγαίνει έξω, ο Γκονζάλες σε θέση για σουτ, το πλασέ, εντυπωσιακή επέμβαση του Χιώτη σε κόρνερ. Ο Μπασινάς στο φαουλ. Κόβιτς σε κόρνερ. Και κόσμος στην περιοχή του Χιώτη τώρα. Ο Μπασινάς θα στείλει την παράπλευση στην περιοχή. Περνάει από όλους έξω. Γκονζάλες. Καλή ενέργεια. Και η πάσα κατά τον Κωνσταντίνου. Το πέρασμα είναι offside τον Γκέκας. Υπάρχει ψωμένη σημαία από το βοηθό. Στη φάση αυτή. Την ώρα που γίνεται η πάσα, να το δούμε την ώρα που γίνεται η πάσα. Στην ίδια ευθεία, μάλλον δεν ήταν ο Γκέκας εδώ. Χαραλαμπίδης και Γκονζάλες. Ο Αργεντίνος έχει χώρο, ο Κατσουράνης τρέχει να τον κλείσει. Γεμίζει, offside ο Γκέκας. Δεν υπάρχει φάση και δεν υπάρχει γκολ, γιατί ο βοηθός έχει σηκώσει τη σημαία. Σταματώντας το Γκέκα. Ο Μπίνκ στο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Δεν απομακρύνει την μπάλα, βγαίνει ξανά στο Γερμανό. Η σέντρα του καλή είναι, ο Λισαντέμπε έξω. Από το ύψος της μικρής περιοχής. Μπάλμπασα με τον Λιμερόπουλο. Ασουσάο έξω στον Κατσουράνη, ο οποίος δοκιμάζει ένα σούτ από μακριά. Out. Στο 85-86. Γκέκας. Γυρίζει με τον Άλβες, ο Λιζαντέμπε, το σούτ του Λιζαντέμπε, κόρνερ, την έχει βρει την μπάλα ο Χιώτης. Στο 88 ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να πάρει το παιχνίδι από το γύρισμα εδώ του Λιζαντέμπε. Βασινά στο κόρνερ. Μόρας πρώτος μπροστά από τον Κωνσταντίνου. Χαραλαμπίδης γυρίζει. Δεν υπάρχει offside, out, μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Κότσιο.
Λιμπερόπουλος με σέντρα προς τον Κατσουράνη, διώξε ο Μόρης, ο Μπούρμπος σουτ, πέμβαση του Γκαλίνοβιτς, στο δύσκολο σουτ του Μπούρμπου, θα κάνει και την τρίτη του αλλαγή ο Σάντος, σε λίγο θα περάσει το Σωτήρη Κωνσταντινίδη στο παιχνίδι. Σέζαρ με το Μόρης, κράτησε ο Βραζιλιάνος. Πάσα του για τον Μπούρμπο, περνάει ο Μπούρμπος, πέφτει. Διαμαρτύρονται οι Τισάκ, ο Βασάρας αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Τώρα ο Μάλμπασα που γυρίζει στον Χιώτη. Ξανά η φάση εδώ. Το Μπούρμπο να περνάει, απλώνει το πόδι ο Μόρης. Βρίσκει τον αντίπαλό του. Ο Βασάρας έδειξε παίζεται στη φάση. Και από άλλη μια οπτική γωνία, δεν βρίσκει μπάλα με τίποτα ο Μόρης. Πάει με απλωμένο πόδι πάνω στον αντίπαλο. Και ξανά εδώ η επαφή του Μόρης με τον Μπούρμπο. Πέναλτι, ναι. Κεφαλιά του Κωνσταντίνου. Ο Κότσικος δεν προλαβαίνει. Έρχεται ο Μπούρμπος να βγάλει άμυνα. Τελέστηκε. Μπάλα πέρασε από όλους. Δύσκολα ο Γκαλίνοβιτς. Κόρνερ. Μπάλα έχει βρει σε παίχτη του Παναθηναϊκού πηγαίνοντας προς την εστία του Γκαλίνοβιτς. Τέλος του αγώνα από το Βασάρα. 0-0 στη Λεωφόρο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ. Αυτή ήταν η τελευταία ευκαιρία του ντέρμπι. Ένα ντέρμπι που δεν ανέδειξε νικητή και τέλειωσε στην ισοπαλία, στο 0-0. Ένα αποτέλεσμα που δεν ευνοεί ούτε τον Παναθηναϊκό ούτε την ΑΕΚ, καθώς με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Πανιόνιο στο Καραϊσκάκι με 3-0, έφτασε στους 62 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός έμεινε στη δεύτερη θέση με 61 και η ΑΕΚ πήγε στους 59. Λευκή ισοπαλία που το δίκως άλλο σημαδεύει το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός περνάει μπροστά και γίνεται πια αυτό το ακλόνητο φαβορί για να κατακτήσει τον τίτλο. Χρειάζεται βέβαια για να το σιγουρέψει να περάσει από το Καρτατσόγλιο κόντρα στον πολύ δυνατό Ηρακλή. Στην αντιπέρα όχθη βέβαια, φάση που σίγουρα σημαδεύει το ντέρμπι αυτή του 92ου λεπτού και που θα συζητηθεί πολύ αύριο. Εμείς πάμε αμέσως. Η τελευταία παράσταση στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας ήταν μελαγχολική. Πρόσωπα σχηθροπά, στα οποία διαγραφόταν η απογοήτευση της χαμένης ευκαιρίας. Το χειροκρότημα δεν ήταν ικανό να αναστρέψει το κλίμα. Στις δύο ομάδες, η αίσθηση ότι έφτασαν στην πηγή και δεν ήπια νερό ήταν διάχυτη. Η λευκή ισοπαλία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ στην άδεια Λεωφόρο Αλεξάνδρας ανέτρεψε το σκηνικό στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής 90 λεπτά πριν κοπεί το νήμα. Η ομάδα του Μαλεζάνη έπεσε από την θέση ισχύως και προσεύχεται πλέον για απώλεια βαθμών του πρωτοπόρου Ολυμπιακού στην Θεσσαλονίκη. Ενώ ο Σάντος εναποθέτει τις ελπίδες σε στραβοπάτημα των προπορευόμενων για να βγει η ομάδα του στο Champions League. Απομένει ακόμα ένας αγώνας και θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη. Ένα μικρό προβάδισμα την προηγούμενη Κυριακή το είχαμε εμείς. Σήμερα το έχει ο Ολυμπιακός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Αλλά θα κάνουμε αυτό που κάναμε σε όλη τη σεζόν, με εξαίρεση μία ή δύο φορές. Θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε και θα τα καταφέρουμε. Σε ένα παιχνίδι που οι γεμάτες ταράτσες, τον περιβάλλοντα χώρο και τα καπνογόνα που άναψαν οι οπαδοί του Τριφυλλίου πριν την εναντίον δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα. Οι παίκτες ΑΕΚ ουδόλως επηρεάστηκαν και ο Ίβιτς από τα πρώτα δευτερόλεπτα κατέστησε σαφές ότι η ομάδα του θα είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει. Ο Γκονζάλες απογοητευόταν και η ΑΕΚ επέμενε. Εκπληκτική προσπάθεια του Σέζαρ, παλιά στον Σοάρες, ο οποίος θα σπαταλήσει την πιο σπουδαία ευκαιρία μέχρι εκείνο το διάστημα. Ο Μαλεζάνη δεν μπορούσε να κατανοήσει τι συνέβαινε και ο Παναθηναϊκός διατύπωνε την πρώτη του ένσταση. Ο Βόουτερ σέντραρε, ο Κωνσταντίνου κέρδιζε στη μονομαχία τον Κόντι, αλλά ο Χιώτης με εκτείναξη απεσόπισε τον γκολ. Ο Λιμπερόπουλος αρχικά και ο Παπαδόπουλος συνέχεια δεν προκάλεσαν κανένα κίνδυνο. Και ο Κωνσταντίνου προσέφερε λίγο αργότερα το στιγμιότυπο του πρώτου ημιχρόνου. Δέχτηκε την μπάλα πολύ πλάγια δεξιά και επέλεξε με τον πιο δύσκολο τρόπο να σπάσει τον γόρδιο δεσμό. Το δοκάρι στέρισε από τον Κύπριο Φόρε ένα από τα θεαματικότερα γκολ στην καριέρα του και ο Κωνσταντίνου φλέρταρε με την αβάσταχτη απογοήτευση. Είχαμε τις ευκαιρίες να πάρουμε την νίκη. Αυτή του Μιχάλη του Κωνσταντίνου στο πρώτο ημίχρονο. It's not so good result for us. Και η ΑΕΚ είχε ευκαιρίες. Παρ' όλα αυτά το παιχνίδι τελείωσε 0-0, το οποίο δεν είναι ένα καλό αποτέλεσμα για μας.
Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε όπως το πρώτο, με την ΑΕΚ να μπαίνει πολύ πιο δυνατά. Ο Λιμπερόπουλος πάσαρε στο Σοάρες, ο οποίος με εκπληκτική προσποίηση απέφυγε τον Κότσιο, αλλά απέναντι στον Καλίνοβιτς δεν είχε την ιδανική επιλογή. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και χαρακτηριστικά θυμάμαι 2-3 πολύ κλασικές. Μπήκαμε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και αυτό φάνηκε. Είχαμε κατοχή της μπάλας. Θεωρώ ότι εμείς ουσιαστικά ήμασταν αυτοί που κρατάγαμε τη διοίκηση στα χέρια μας. Αλλά δεν καταφέραμε να βάλουμε κάποιο γκολ έτσι ώστε στο τέλος να πανηγυρίσουμε την νίκη. Ο Γκονζάλες ήθελε πολύ την επικράτηση και το έδειχνε σε κάθε περίσταση. Προσπάθησε με το πλασέ να απειλήσει τον Χιώτη, αλλά ο γκολκίπερ Τσάικ ήταν σε ετοιμότητα. Δεν θέλω λέξη αυτοκτονία. Προσπάθησαμε, κάναμε αυτό που μπορούσαμε. Δεν είχαμε τύχη. Αν ήμασταν λίγο πιο τυχεροί, πιστεύω στο δεύτερο μήκο με τις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε. Να έχει μπει κάποιο γκολ και να είμαστε καλύτερα. Ο Κατσουράνης παρέλαβε την σκυτάλη των χαμένων ευκαιριών και με ισχυρό σουτ έξω από την περιοχή ανάγκασε τον Καλίνοβιτς σε εξαιρετική επέμβαση. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι παίξαμε πολύ καλά. Όλη τη χρονιά είχαμε μια πολύ καλή πορεία. Νομίζω ότι ήμασταν η πιο ομάδα από όλες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι λίγο άδικο αυτό που γίνεται, αλλά έτσι είναι η ζωή, συνεχίζεται. Εγώ είμαι περήφανος για την ομάδα μου. Στο 79 το γκολ του Γκέκα δεν μέτρησε, μιας και ο βοηθός γιατί τον υπέδειξε σε θέση offside. Ο Παναθηναϊκός επέμεινε, αλλά η σέντρα του Μιν και η κεφαλιά του Ολισατέμπε συνέχισαν να σκορπούν απογοήτευση. Ο λυτρωτής του Τριφυλιού σε πολλές περιστάσεις, ο Ολισατέμπε προσπάθησε για ακόμη μια φορά να υποδηθεί τον γνωστό του ρόλο, αλλά το εκπληκτικό του γύρισμα ανάγκασε τον Χιώτη στην επέμβαση του αγώνα. Νομίζω ότι το δεύτερο ημίχρονο μας ανήκε. Νομίζω ότι η ομάδα έπαιξε καλά. Το Τριφύλι συνέχισε να απειλεί και στο κύρισμα του Χαραλαμπίδη ο Κότσιος με ανάποδο ψαλίδι έστειλε την μπάλα out. Ο Μπούρμπος λίγο έλειψε να γίνει χρυσή αλλαγή του Σάντος, αλλά δεν είχε την τύχη συμμάχο του. Εμείς είχαμε κυριαρχήσει με κάποιες στιγμές, είχαμε κάποιες 1-2 καλές ευκαιρίες, ειδικά εκείνη με τον Σουάρες. Μπορεί να σηκούνται πάρτε, ο Ζόγου μαντεύεις του Άζα. Στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα παρέμειναν κάπως τα ίδια. Στην εκπνοή του παιχνιδιού ο Μπούρμπος ήταν ο δημιουργός της φάσης του αγώνα. Δέχεται την μπάλα έπειτα από προσπάθεια του Σουάρες και πέφτει στο έδαφος από μαρκάρισμα του Μωρίς. Ο Βασάρας μένει αμετακίνητος. Νομίζω ότι ήταν το πιο καθαρό πέναλτι που είχε γίνει στην ιστορία, αλλά έτσι είναι. Η μπάλα δεν το είδε, γιατί δεν νομίζω ότι είχε κάποιο το είδε και δεν το έδωσε. Το μάτς φύλασε μεγάλες συγκινήσεις στην εκπνοή και το κόρνερ από τον Πετκόφ λίγο έλειψε να δώσει την νίκη στην ΑΕΚ με όχημα την πλάτη του Κωνσταντίνου. Ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες για να κερδίσουν το μάτς. Η απογοήτευση ήταν διάχυτη σε όλους, αν και ο Γιάννης Μαρινογιάννης προσπαθούσε να κρατήσει το κεφάλι ψηλά. Εντάξει, δεν έγινε ένας αγώνας δύσκολος. Έχει ακόμα ένα τελευταίο αγώνα, δεν ξέρω το αποτέλεσμα στις άλλες αγωνιστικές. Όταν τελειώσει η επόμενη αγωνιστική θα τα πούμε. Απομένουν 90 λεπτά πλέον και οι κόποι της χρονιάς απευθύνουν για τις δύο ομάδες σε μια αγωνιστική που και οι δύο θα έχουν στραμμένο το αυτί στο ραδιόφωνο.